Σαν σήμερα, τι έχουμε? Σαν σήμερα λοιπόν, 9 Μαΐου 2009, ναι, φεύγει από τη ζωή ένας σπουδαίος άνθρωπος, καλλιτέχνης, μία μορφή που αγαπήθηκε από τους Έλληνες, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, στον οποίο ταξίδεψε, ο λόγος για τον Ευγένιο Σπαθάρη, ο οποίος έκανε γνωστό μέσα από τις προσπάθειες του ίδιου, αλλά και του πατέρα του νωρίτερα, τον Καραγκιόζη και το θέατρο σκιών. Κατάφερε να αποτελέσει ο Καραγκιόζης μέσα στα χρόνια μία μορφή της λαϊκής κουλτούρας, έναν άνθρωπο με τον οποίο ταυτίστηκαν αρκετοί, έμαθαν για την τέχνη του θεάτρου σκιών. Έχει μία πολύ ξεχωριστή ιστορία για το πώς ο ίδιος ήθελε να ασχοληθεί με την αρχιτεκτονική, αλλά ίσως η εποχή, ίσως η μοίρα πολλές φορές τον προώρησε για κάτι διαφορετικό. Εμείς βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες οι οποίες φιλοξενούνται στο site που αφορά στο μουσείο του Ευγένιου Σπαθάρη. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή η σημερινή σύνδεση, ένεκα της ημέρας, να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο της οικογένειάς του. Εγώ έχω να πω πριν πάμε στη ζωντανή σύνδεση, ότι όταν μιλάμε για θέατρο σκιών, που εδώ είμαστε, στη Μαρία απέναντι, εδώ την ξεχωριστή Μαρία, κοιτάζω αλλού εγώ. Όταν μιλάμε για θέατρο σκιών στην Ελλάδα, το μυαλό όλων πηγαίνει στον αείμνηστο Ευγένιο Σπαθάρη, τον δάσκαλο, τον ξεχωριστό καλλιτέχνη, τον πρωτοπόρο οικαστικό. Και βέβαια υπάρχουν αξίες τις οποίες υιοθέτησε από τα πρώτα χρόνια στην τέχνη, στα πρώτα του βήματα, αξίες οι οποίες μέχρι και σήμερα παραμένουν επίκαιρες. Και αυτό το οποίο είπε η Εύη και πριν από λίγο, ότι υπάρχουν άνθρωποι, συνοδοιπόροι στη ζωή, μέλη της οικογένειάς του, που βέβαια είναι οι απόλυτοι συνεχιστές του έργου του. Θέλω να πάμε να συναντήσουμε, Εύη, την κυρία Μένια Σπαθάρη. Ακριβώς. Είναι η κόρη του Ευγένιου Σπαθάρη. Την καλησπέρα μας και σας ευχαριστούμε θερμά. Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ πολύ. Μιλήσαμε για αξίες, μιλήσαμε για έργα, μιλήσαμε για ένα ξεχωριστό παρελθόν που έτσι το αναζητάμε με νοσταλγία όταν αναφερόμαστε στο θέατρο σκιών. Και θέλω να σας ρωτήσω σήμερα, στις μέρες μας, 2023, αυτό που είπα πριν, πόσο επίκαιρες είναι οι αξίες που υιοθέτησε ο Ευγένιος Σπαθάρης, πού θα εστιάζατε? Οι αξίες είναι πάντα επίκαιρες, σίγουρα. Ο παπάς φρόντισε, ο Καραγκιόζης, να διατηρείται διαχρονικός και επίκαιρος για όλες τις εποχές και για όλα τα κοινωνικά στρώματα. Υπάρχει και ένα μουσείο. Με το έργο του. Ναι, υπάρχει βέβαια, υπάρχει το έργο του. Υπάρχει και ένα μουσείο στην Αθήνα. Για πείτε μας. Υπάρχει το Μουσείο Ευγένιος Σπαθάρης, το γνωστό Σπαθάριο, στο Μαρούσι. Εδρεύει στο Μαρούσι. Προσπαθούμε μέσα από το έργο του Ευγέτου Μπαμπά και μέσα από αυτό το μουσείο να προβάλλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη λαϊκή παράδοση, την λαϊκή τέχνη του θεάτρου σκιών, διοργανώνοντας εκδηλώσεις, παραστάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα που γίνονται για τα παιδιά ειδικά στο μουσείο και οτιδήποτε. Προβάλλοντας φυσικά και τους νέους καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, μέσα από το Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών που διοργανώνουμε κάθε χρόνο και έχει γίνει θεσμός από το 2000 και είναι 24ο έτος το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο. Τι θυμάστε, να πάμε λίγο στην προσωπική, στενή, οικογενειακή σχέση με τον αείμνηστο πατέρα σας, τι θυμάστε, κάποια λόγια που σας έχουν μείνει χαραγμένα στο νου και στην καρδιά? Αυτό που μου έχει μείνει και μάλιστα το έχω δημοσιοποιήσει, θα λέγαμε, και στον οδηγό των εκθεμάτων που έχουμε τυπώσει εδώ με το Δήμα Μαρουσίου, είναι αυτό που έλεγε, ότι εγώ μια μέρα θα φύγω, ο Καραγκιόζης ωστόσο θα μείνει ζωντανός, θα παραμείνει ζωντανός. Έχει παραμείνει ζωντανός ο Καραγκιόζης στις μέρες μας? Αρκετά. Έχει πολύ μεγάλη επιστροφή, έχει πολύ μεγάλη κίνηση, πολλούς διασιώτες, πολλούς ανθρώπους, τόσο της τέχνης όσο και της πολιτικής, που τον αγαπούν τον Καραγκιόζη και αναγνωρίζουν αυτό που λέγαμε πριν, τις αξίες. Γιατί ο Καραγκιόζης, το θέατρο σκιών, το ελληνικό θέατρο σκιών, εκπροσωπεί την ελληνική κοινωνία.
μέσα από τις φιγούρες του θεάτρου σκιών διακρίνονται όλοι οι ανθρώπινοι χαρακτήρες με τα μειονεκτήματα, με τα προτερήματα που έχει ο κάθε χαρακτήρας. Γι' αυτό συναντάμε και στις φιγούρες τον άνθρωπο, τον αγνό, τον γουνίσιο Έλληνα, όπως είναι ο Μπαρμπαγιώργος, το Σιόρ Διονύσιο από τη Ζάκυνθο, που είναι, ας πούμε, ο αριστοκράτης ο ξεπεσμένος, τον Χατζιαβάτη, που είναι ο χαρακτήρας του Γαλήφη, 2-3 παραδείγματα. Επίσης, μέσα από το θέατρο σκιών, μαθαίνουμε και ακούμε συνέχεια την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Γιατί κάθε φιγούρα θα βγει με τη μουσική της περιοχής της. Και φυσικά ο Καραγκιόζης μας, όταν τελειώνει η παράσταση, χορεύει ένα Καλαμαθιανό. Μάλιστα, Εύη. Κυρία Σπαθάρη, εσείς είχατε την τύχη να γνωρίσετε τον Ευγένιο Σπαθάρη από δύο πλευρές, και σαν πατέρα σας, αλλά και σαν ένα καλλιτέχνη που γνώριζε την καθολική αποδοχή, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, που κατάφερε να μεταφέρει το θέατρο σκιών και το Καραγκιόζη. Ποια στοιχεία θα αναγνωρίζατε ότι όλα αυτά τα χρόνια πέρασε στις παραστάσεις του, στοιχεία του χαρακτήρα του, που ακόμα και σήμερα στο θέατρο σκιών, που πολλοί καλλιτέχνες επιθυμούν να κρατήσουν και να διατηρήσουν, βλέπετε χαρακτηριστικά του πατέρα σας? Την ανθρωπιά του, την αγνότητά του. Σίγουρα και το ταλέντο του, γιατί ό,τι έκανε το έκανε με πολύ αγάπη. Είχε και το ταλέντο μέσα του. Απλά πιστεύω, όπως λένε οι περισσότεροι που μου λένε ακόμα, είναι ότι ο πατέρας αναγνωρίστηκε πρώτα σαν άνθρωπος και μετά σαν καλλιτέχνης. Και όλο αυτό το πέρασε στο θείασό του, θα λέγαμε, στο μπερμπέ. Για ποιους λόγους ένας γονέας, μια οικογένεια, μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή τηλεθεατές, να πάρει από το χέρι το παιδί του και να το οδηγήσει στο θέατρο σκιών? Ποια τα κέρδη, ποια τα ωφέλη για την επόμενη μέρα και στην ψυχολογία? Ξέρετε, δοκιμαζόμαστε. Είμαστε σε μια εποχή όπου δοκιμάζονται αξίες και ιδανικά. Με μια στροφή των νέων στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια τεχνολογία όπου την χειριζόμαστε σε μια λάθος κατεύθυνση κατά πολλούς. Θέλω λίγο να μας πείτε τη γνώμη σας πάνω σε αυτό. Τα παιδιά γενικά είναι σφουγγάρια και είναι, όπως έλεγε και ο πατέρας, το μέλλον μας. Οπότε ένας γονιός αξίζει τον κόπο να φέρει το παιδί του στο θέατρο σκιών, γιατί μέσα από τον Καραγκιόζη, πέρα από το ότι θα διασκεδάσει, θα διδαχτεί. Θα ρουφήξει σαν σφουγγάρι και τα μηνύματα που δίνει ο Καραγκιόζης, από το πιο απλό πράγμα μέχρι το πιο σύνθετο. Σχετικά τώρα με τα... Επειδή το παιδί... Έχω παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια, γιατί καθημερινά δέχομαι παιδιά στο μουσείο, έχουν κορεστεί από τα κινούμενα σχέδια, από τη βία, από όλα αυτά. Και πολλές φορές, μάλιστα, στον Καραγκιόζη παρεξηγούν τη βία, το μακρύ χέρι του Καραγκιόζη. Και εκεί το τονίζω περισσότερο, ότι το χέρι του Καραγκιόζη είναι συμβολικό. Είναι η εξυπνάδα του Έλληνα. Όπως η καβούρα του είναι τα βάσανα που κουβαλάει η Ελλάδα. Έρχεται εδώ και μαγεύεται. Μαγεύεται και μαθαίνει. Βλέποντας εδώ μεταξύ μέσα στο μουσείο τη θεματογραφία, καταλαβαίνει ότι ο Καραγκιόζης του διδάσκει τη μυθολογία, την ιστορία, την πολιτική ιστορία, τα πάντα, πέρα από τις λαϊκές κωμωδίες που γνωρίζουμε. Ο Καραγκιόζης επίσης, σαν θέμα, συμμετέχει και στο λαϊκό παραμύθι. Είναι, απλώνεται παντού. Απλώνεται παντού, γι' αυτό και είναι διαχρονικός. Αγαπούσε... Πείτε μου. Ολοκληρώστε. Ήθελα να σας ρωτήσω αν αγαπούσε την Κρήτη ο Ευγένιος Σπαθάρης γενικά και τι σας έλεγε για το νησί και τους Κρητικούς. Το συζητάτε. Χρόνια παραθέριζα στην Κρήτη μαζί με τη μαμά και ο μπαμπάς είχε παραστάσεις. Λαμβάναμε μέρος στη γιορτή κρασιού κάθε χρόνο στο Ρέθυμνο. Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, συνέχεια. Την έχει οργώσει την Κρήτη. Έχουμε κάνει και έκθεση στον Άγιο Νικόλαο. Χρόνια. Τους αγαπούσε πάρα πολύ τους Κρητικούς, όπως και εγώ, όλη την Κρήτη. Γι' αυτό και δεν υπήρχε περίπτωση
ούτε μία φορά να μην πάει, να πει ότι δεν μπορώ να έρθω. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να σας γνωρίσουμε και από κοντά, να σας φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα να πούμε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλα όσα μας άφησε ως παρακαταθήκη ο πατέρας σας και βέβαια ένα πολύ μεγάλο μπράβο και σε εσάς προσωπικά που κρατάτε έτσι άσβεστη την μνήμη του και όλα αυτά τα όμορφα πράγματα τα οποία ο ίδιος δημιούργησε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που τον τιμάτε, που τον τιμάστε και που τον αγαπάτε. Χαιρετισμούς από Κρήτη, να είστε καλά. Επίσης, φιλιά. Να είστε καλά, κυρία Σπαθάρη. Λοιπόν,